Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε ακόμα πέμπτη βράδυ σήμερα, Παρασκευή αύριο, που θα κάνουμε εκπομπές. Το Σάββατο απαγορεύονται. Το Σάββατο λέει είναι η μέρα περισυλλογής για να σκεφτείτε ποιο θα ψηφίσετε. Το θέμα είναι ότι μακάρι να ήταν το Σάββατο η μέρα περισυλλογής και να πιάνατε ένα ψηφοδέλτιο και να διαβάζετε τα ονόματα και να βλέπετε δίπλα τι έχει κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή και έτσι να τον ψηφίσετε. Γιατί κάποιος που πέτυχε στην προσωπική του ζωή και διακρίθηκε στο επάγγελμα που κάνει, σίγουρα είναι ικανός να κάνει, να προσφέρει και στα κοινά. Αυτό θα ήταν καλό να το κάνετε και επίσης θα ήταν καλό μην κάτσετε στον καναμπέ την Κυριακή. Σηκωθείτε, πηγαίνετε και ψηφίστε, μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Απόψε έχω ένα εκλεκτό καλεσμένο που θα μας μιλήσει για τα εφράγματα τα συγγενειακά. Είναι καρδιολόγος, διακεκριμένος καρδιολόγος και ασχολήθηκε με τα κοινά γιατί έχει και αυτός, να το πούμε, ένα ψώνιο. Του αρέσει πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Φάνης Ζαμπετάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσουμε και στην τηλεόραση. 3-7-5 λοιπόν, Γιάννης Κουράκης. Ναι. Οπωσδήποτε κάτι θα είδες διαφορετικό στο Γιάννη τον Κουράκη για να πας σε αυτό, γιατί ξέρω καλά ότι οι σιρήνες χρόνια τώρα προς το Φάνη ήταν πολλές σιρήνες. Ναι. Κάτι είδες διαφορετικό. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση για τα εμφράγματα. Θα έλεγα ότι όσοι γλίτωσαν χθες τα εμφράγματα από τον αγώνα Όφη, νομίζω δεν έχουν ανάγκη από καρδιολόγο. Οπότε μπορούν να προχωρήσουν ελεύθερα τη ζωή τους. Χθες το πέρασαν. Έχουν ανάγκη από καρδιολόγο αυτοί που πηγαίνουν μεσημέρι κάτω στο στάδιο κοντά στο δρόμο, στη τηλεφόρο κατά τις 2 η ώρα. Εκεί χρειάζονται καρδιολόγο για να αντέξουν. Λοιπόν, γιατί με τον Γιάννη τον Κουράκη? Προσωπικά, όπως δεν έχω ξαναπεί, αλλά έχω σκεφτεί, είχα αρκετές προτάσεις. Αν όχι από όλους τους συνδυασμούς, τουλάχιστον από το 90% των συνδυασμών, ή 80%. Επέλεξα συνειδητά τον Γιάννη Κουράκη. Ο λόγος που με έκανε να τον επιλέξω ήταν ότι θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος με δυναμική και γνώση της πολιτικής. Είναι κάτι το οποίο δεν το αγαπούμε πολύ σήμερα, αυτό σαν όρο πολιτική. Λιγάκι το έχουμε παξιώσει. Ναι, δεν μας αρέσει. Και εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω, ας πούμε, ως ένας γνώστης, ένας τεχνοκράτης της πολιτικής. Για ποιο λόγο, πώς το βασίζω αυτό? Θεωρώ ότι αύριο, σε ένα δημοτικό συμβούλιο που θα είναι πολυφωνικό, αυτό που χρειάζεται είναι έναν δήμαρχο όπως τον Γιάννη τον Κουράκη, ο οποίος σαν ένας μαραθωνοδρόμος θα πάρει τη λαμπάδα και θα πάει εκεί που χρειάζεται για να προχωρήσει αυτό που χρειάζεται για τον τόπο μας. Να μπορεί και να συνθέτει, έτσι. Ακριβώς. Και να μπορεί να συνθέτει. Η σύνθεση νομίζω θα είναι αναγκαία, πιθανόν. Λόγω με διάφορα πολιτικά παιχνίδια και διάφορα τέτοια που σίγουρα θα παιχτούν, που δεν... Δεν είναι τις παρούσες στιγμές. Δεν είναι τις παρούσες, αλλά... Τη δεύτερη μέρα, όταν θα είμαστε εκεί, όταν από αυτούς που έχουμε να επιλέξουμε, επιλέγοντας πίσω τον Γιάννη τον Κουράκη, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα στην κεντρική εξουσία, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να λύσουμε ορισμένα θέματα που μας ταλανίζουν πάρα πολλά χρόνια. Άρα την εμπειρία των προηγούμενων ετών τη βλέπετε να είναι ένα από τα συν του Γιάννη τον Κουράκη. Ένα από τα συν, γιατί όπως είπα, η άποψή μου είναι ότι σε κάθε είδος, σε κάθε αντικείμενο πρέπει να υπάρχει και κάποιος ειδικός, τεχνοκράτης. Ο Γιάννης Κουράκης έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι ξέρει να δουλεύει, ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικός, μπορεί να είναι διεκδικητικός. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που καθίσει στο γραφείο του, που θα περιμένει και δεν θα κάνει τίποτα. Θα είναι ένας άνθρωπος που θα σηκωθεί, θα περπατήσει, θα τα τρέξει, θα το προσπαθήσει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την πόλη, την έχει ζήσει. Όλοι βέβαια πιστεύω ότι την αγαπάνε και την έχουν ζήσει, γι' αυτό το λόγο ασχολιόμαστε ή ασχολούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά από αυτούς που υπάρχουν, πιστεύω ότι είναι ο άνθρωπος που θα διεκδικήσει και θα εξασφαλίσει περισσότερα πράγματα. Ναι, ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει και πολλές αρμοδιότητες στα θέματα της υγείας. Έχει. Και θα μπορούσε να έχει. Ή θα μπορούσε να έχει. Έχει και θα μπορούσε να έχει. Σε όλα τα θέματα μπορεί να έχει αρμοδιότητες, αν θέλει. Είναι αποφάσεις δικές του. Ορισμένα από αυτά που έχουν να κάνουν κυρίως με τους νέους μας,
θα είχαν να κάνουν με την πρόληψη. Μάλιστα. Το να κάνουμε ενέργειες προληπτικές, προληπτικής ενημέρωσης, αρχινώντας από τα σχολεία, για να ενημερώσουμε τους νέους μας, γιατί έχουμε δύο βασικά προβλήματα αυτές τις ημέρες με τους νέους μας. Βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Με την υγεία. Με την ψυχική τους υγεία έχουμε ακόμα περισσότερα, που και εκεί θα μπορούσε να κάνει. Έτσι το πρώτο είναι το κάπνισμα. Και η χρήση διάφορων ουσιών. Και το δεύτερο είναι το αλκοόλ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είμαστε πρωταθλητές στην Κρήτη. Είμαστε πρωταθλητές στην Κρήτη. Πολλοί νέοι καπνίζουν, πολλοί νέοι πλύνουν εξαιτίας των συνθήκων, του τρόπου ζωής. Θα πρέπει να γίνει, λοιπόν, μια ενημέρωση για να απομακρύνουμε αυτά τα παιδιά από αυτούς τους δύο τρομακτικούς κινδύνους για τη ζωή τους. Ενημέρωση μόνο ή και κατασταλτικά μέτρα? Τα κατασταλτικά πιάνουν μετά. Μπορούν να πιάσουν και πιάνουν, παντού πιάνουν. Mm. Απλά το βασικό είναι, νομίζω, το πρώτο βήμα, το πιο σωστό είναι η ενημέρωση. Όταν τα παιδιά τα διαπαιδαγωγήσουμε σωστά για το θέμα της υγείας, τους μάθουμε αυτό που για οι άλλες χώρες ζηλεύουν, την κριτική διατροφή. Τους μάθουμε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να τους απομακρύνεις από όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει, λοιπόν, να το προωθήσουμε, να προωθήσουμε τέτοιες ενέργειες μέσα από το Δήμο μας, που δεν προωθούνται. Είναι πρώτη όχι φορά πως δεν προωθούνται. Είναι πρώτη φορά που ακούγονται τέτοιες αυτή συζήτηση σε πάνελ τηλεόρασης. Αυτά είναι, νομίζω, βασικά θέματα μιας κοινωνίας. Αν δεν ασχοληθούμε με τα παιδιά μας, με τους νέους, δεν έχουμε μέλλον. Το μέλλον μας, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά στο σπίτι μας, έχει να κάνει με το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχουν μέλλον τα παιδιά μας, θα πρέπει να είναι υγιείς. Να αθλούνται, να ενημερώνονται, να ξέρουν να επιλέξουν, να ξέρουν να μην επιλέξουν αυτό που είναι επιβλαβές. Με αυτόν τον τρόπο θα το κάνουμε. Όπως μπορούμε να αλλάξουμε και πολλά πράγματα μέσα από αυτά τα παιδιά μας. Μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα της καθαριότητας της πόλης. Αν διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και με τυρανάει αυτό το θέμα, με τυρανάει στην καθημερινότητα. Δεν μπορώ πια να βλέπω αυτά τα σκουπίδια δίπλα στους κάδους. Υπάρχουν τρόποι. Μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλο θέμα. Μέσα από τα παιδιά όμως μπορούμε να περάσουμε και στις οικογένειες πράγματα που είναι ήδη αρκετά σφινωμένα στο μυαλό του καθένα και δεν μπορούν να αλλάξουν. Μέσα από τα παιδιά μας μπορούμε να το περάσουμε, να περάσουμε τέτοιες δράσεις που όταν ο γονιός δει ότι το παιδί του πήγε να καθαρίσει κάτι, ότι ασχολείται με την καθαριότητα, τότε ούτε θα πετάξει το πλαστικό έξω από το παράθυρο, ούτε θα πετάξει τα σκουπίδια του δίπλα στον κάδο. Γιατρέ μου, κοίταξε, καλά ακούγεται αυτό στα αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας δήμαρχος ή ένας αντιδήμαρχος, έτσι με όραμα στην υπόθεση αυτή, μπορεί να κάνει δουλειά. Βέβαια ότι μπορεί να γίνει. Ενημερωτικές καμπάνιες μπορεί να κάνει όσες θέλει. Είτε είναι επιδοτούμενες είτε όχι. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι πρέπει να περιμένει ένας Δήμος μια επιδότηση για να κάνει τέτοιες καμπάνιες. Ούτε ένα κεντρικό κράτος. Πρέπει να πρωτοπορήσουμε. Μπορούμε να πρωτοπορήσουμε. Και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αν αγαπάμε τον τόπο μας και τα παιδιά μας, θα πρέπει να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Για τα παιδιά, για τους ενήλικες, για τους ηλικιωμένους. Μάλιστα. Αλλά αυτά είναι πράγματα. Δηλαδή, το κοινωνικό το πρόσωπο του Δήμου προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Το κοινωνικό το πρόσωπο του Δήμου δεν πρέπει να έχει ούτε χρώμα, ούτε τίποτα άλλο. Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου θα πρέπει να προβάλλεται καθημερινά. Ο τόπος μας έχει πολλά προβλήματα. Έχει προβλήματα, παράδειγμα, που λέμε για τα παιδιά με τον αθλητισμό. Είμαι βέβαιος ότι δεν γνωρίζουμε πόσα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα άθλημα εκτός του σχολείου τους, που σήμερα είναι απαραίτητο, όπως γνωρίζουμε και λειτουργούν. Θα πρέπει ο Δήμος να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να είναι δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά είτε ηλικιωμένους. Το ηλικιωμένους είναι, νομίζω, αρκετά, αλλά ακόμα περισσότερο. Αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά, θα πρέπει να μπορεί να τους προσφέρει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να οργανωθούν, λοιπόν, πράγματα, θα πρέπει να οργανωθούν δομές πληροφόρησης, καταγραφής. Σωστά. Σε ένα σχολείο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι βέβαιο, γιατί πολλοί ντρέπονται και να το πούν. Ποιοι έχουν οικονομικό πρόβλημα? Σωστά. Ποιοι θα θέλανε το παιδί τους να πάει και δεν μπορούν να πάει? Γιατί είναι ένα βάρος οικονομικό, το ξέρουμε. Όπως και να το κάνουμε.
Οπότε θα πρέπει να τα. Τέτοιες κατευθύνσεις ναι. θα πρέπει να έχει ένας Δήμος. Γιατρέ, όταν μιλάμε για κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μέχρι τώρα, μιλάγαμε για τις παιδικές χαρές. Λέγαμε, ξέρω εγώ, για τις παιδικούς σταθμούς, κάτω κοινωνικό παντοπολί και σταματάγαμε. Το πήγατε σε άλλη διάσταση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα παιδιά. Επιμόρφωση της κοινωνίας. Ο πολιτισμός θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διοχετεύεται στα παιδιά. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Ένα άλλο θέμα εκτός του αθλητισμού είναι και ο πολιτισμός. Πόσα από τα παιδιά θα θέλουν να κάνουν μουσική και δεν κάνουν. Γιατί να μην μπορούν να κάνουν αυτά που δεν μπορούν. Υπάρχουν άλλα που μπορούν. Τα άλλα που δεν μπορούν. Γιατί δεν πρέπει ένας Δήμος να μην μπορεί να σταθεί δίπλα τους. Θα πρέπει να σταθεί δίπλα τους. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μια αντιδημαρχία νεότητας. Οπωσδήποτε. Μια αντιδημαρχία νεότητας, ένα κύτταρο νεότητας, το οποίο θα φροντίζει για την ενημέρωση, για την πρόληψη όλων αυτών που είπαμε πριν και επίσης για ένα προσανατολισμό. Ένα προσανατολισμό των νέων μας. Να τα κατευθύνει και επίσης να τα ενημερώνει. Έχουμε πάρα πολλά ιδρύματα γύρω μας, καταξιωμένα, πανεπιστήμια, διακεκριμένα. Έχουμε εταιρείες εξαιρετικές. Έχουμε πολλούς τομείς τους οποίους πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ γνωστοί, πολύ επαγγελματίες στο είδος μας. Δεν έχουμε όμως κάποια διασύνδεση. Οι νέοι μας δεν έχουν διασύνδεση με την πραγματικότητα. Με το τι ζητάει αύριο η κοινωνία. Με τι θέσεις εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν, δεν το γνωρίζει. Βέβαια αυτό, μου πείτε, είναι ένας βασικός ρόλος του κράτους. Όταν το κράτος όμως δεν το κάνει, μπορεί να το κάνει. Δεν είναι δύσκολο, εύκολο. Γιατρέ μου, το θέμα με τους δημοτικούς συμβούλους ή τον δήμαρχο είναι ότι μόλις βγει από το Δήμο, συναντάει τους ανθρώπους και μπορεί να τους πει έκανε ή δεν έκανα. Ο βουλευτής απλώς νομοθετεί. Ακριβώς. Και περνάει από εκεί που. Άρα εσείς έχετε να είστε συνεχώς δίπλα σε αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας που λέμε. Αυτό εννοείται. Χωρίς χρώμα πολιτικό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Τα προβλήματα στο Δήμο, σε μια κοινωνία του Δήμου, δεν έχουν να κάνουν με το άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο. Έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Έχουμε πεζοδρόμια. Έχουμε καθαριότητα. Έχουμε δρόμους. Έχουμε πάρκα. Έχουμε πρόσβαση στην υγεία. Έχουμε συγκοινωνίες. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Ο κόσμος ευημερεί, μπορεί να είναι οικονομικά ικανοποιημένος. Τι θα κάνει το κράτος, τι θα κάνει οι πόλεις για να είναι ευτυχισμένοι οι κάτοικοι. Αυτοί είναι οι βασικοί προβληματισμοί που άμα τους αναλύσουμε έχουν πολλούς άξονες. Ένας από τους βασικούς, τώρα εξαιτίας των εκλογών και προσπάθησα να κλέψω κάποιο χρόνο από την καθημερινή μου ενασχόληση και ενδιαφέρον με την ιατρική κυρίως, βασικά, και να ενημερωθώ, γιατί το διαδίκτυο σήμερα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος ενημέρωσης. Γρήγορης ενημέρωσης. Και κοίταξα, γιατί ήξερα, είχα ακούσει κάπου ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες ικανοποίησης, ευτυχίας πολιτών. Ναι. Υπάρχει και μια κατάταξη, υπάρχουν διάφορες. Αυτό που είπα εγώ λέγεται κάπου Mercer, κατάταξη διαφόρων πολιτών ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα έχει μία πόλη σε αυτή την κατάταξη και είναι η 100η, 20η, κάτι τέτοιο, που είναι η Αθήνα. Καμία άλλη πόλη. Τα κριτήρια της αυτής της κατάταξης είναι οι συνθήκες διαβίωσης. Έτσι, νομίζω ότι έχουμε ένα τρομακτικό πρόβλημα. Οι συνθήκες συγκοινωνίας. Μεγάλο πρόβλημα. Οι συνθήκες που είναι και οι δρόμοι μέσα κτλ. Καθαριότητα, υγεία, οικονομικές συνθήκες. Ποιο είναι το αντίκρισμα αυτό που κερδίζει ο κάθε κάτοικος στην πόλη του. Μπορεί να αγοράσει αυτά που χρειάζεται. Μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι που έχει ανάγκη. Αυτά λοιπόν αυτοί είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους έχουμε νομίζω στους περισσότερους πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Ελπίζω όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής, μεθαύριο που θα είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να καταφέρετε να τα περάσετε. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν ακουστεί πολύ αυτές οι απόψεις. Μιλήσαμε για τη Λακκούβα, για τα σκουπίδια, για όριστα, να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα και δεν κοιτάζαμε την ταυτότητα, την ανθρωπιά, την αλληλοβοήθεια. Υπάρχουν όμως λύσεις
έτσι, δυστυχώς, ξεχνάμε να κοιτάξουμε λίγο δίπλα μας. Mm. Έχουμε ένα καλό που είναι ένας τόπος ευτυχισμένος, ηλιόλουστος, βγήκε μάλιστα και η Ελλάδα πρώτη παγκοσμίως σε χώρα, η πιο όμορφη χώρα κτλ. δεν κοιτάζουμε λίγο πιο δίπλα. Υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν γραφές. Όπως και εμείς έχουμε διαπρέψει ορισμένα, άλλες χώρες το έχουν μελετήσει και έχουν φέρει αποτελέσματα. Στην καθαριότητα, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στις όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που δεν βλέπουμε αυτές τις βρωμιές, ξέρετε γιατί δεν βλέπουμε τις βρωμιές. Πρώτα απ' όλα, ο τρόπος της συλλογής είναι διαφορετικός. Ο τρόπος της νοικοκυράς είναι διαφορετικός. Ποιος είναι ο τρόπος της νοικοκυράς? Απλά αυτό που έχουν κάνει είναι ότι ο καθένας έχει τον κάδο του μπροστά από το σπίτι του. Δεν τον έχει βέβαια. Και ξέρει και την ώρα που θα το βγάλει. Ακριβώς. Τα ξέρουμε λοιπόν αυτά. Γιατί αλλά δεν τα εφαρμόζουμε? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι ένα ερώτημα γιατί μεγάλο. Ναι. Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα εγώ, αν αύριο έχω την ευτυχία να είμαι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον να τα μεταφέρουμε. Ο σκοπός είναι να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς μας. Δεν είναι ούτε βιοποριστικός, ούτε κάποιος άλλος. Ίσα-ίσα. Κλέβουμε χρόνο από άλλα πράγματα, από την οικογένειά μας, από τη δουλειά μας. Γιατί πρέπει να μεταφέρουμε διορισμένα πράγματα. Ένα από τα πράγματα που σκέφτηκα λοιπόν, που σκέφτομαι τέλος πάντων, θα ήταν και θα να το καταθέσω με την πρώτη ευκαιρία, είναι ότι θα πρέπει εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, που σίγουρα θα έχει αξιόλογα στελέχη, πίσω από την κάθε αντιδημαρχία και πίσω από τον κάθε δήμαρχο, να υπάρχει μια ομάδα επιτυχημένων στο είδο τους πολιτών. Εθελοντών. Τους οποίους η πολιτεία δεν θα τους τρελαίνει, αλλά θα τους ρωτάει τη γνώμη τους. Mm. Γι' αυτό το πράγμα. Να έχετε μια αμεσότητα με την κοινωνία. Ακριβώς. Και να έχουμε και μια γνώση πολύτιμη ανθρώπων που γνωρίζουν. Έχω κάνει διάφορες συνομιλίες με τον αθλητισμό, που είναι ένα πράγμα που τον αγαπάω ιδιαίτερα πολύ και εξαιτίας της ιδιότητάς μου ως καρδιολόγου, το οποίο είναι μια καθημερινή συμβουλή προς τους ασθενείς σημεί που μας περιβάλλουν. Και είναι κάτι που το αγαπάμε ιδιαίτερα πολύ. Υπάρχουν λοιπόν καταγεγραμμένα διάφορα προβλήματα και καταγεγραμμένες λύσεις πολλές, τις οποίες όμως δεν τις ακούμε. Γιατί θα πρέπει ο κάθε αντιδήμαρχος να αποφασίζει μόνος του για την πορεία την αθλητική ενός τόπου? Δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχει ένα επιτελείο ανθρώπων που γνωρίζουν. Ο αντιδήμαρχος μπορεί να είναι αντιδήμαρχος καρδιολόγος. Ναι. Καμία οικονομολόγος. Πώς θα πάρει αυτό τις αποφάσεις? Επειδή εγωιστικά είναι αντιδήμαρχος? Όχι. Ενώ αν έχει 5 συμβουλές. 5-10, ναι. Θα καλουθήσει τις καλύτερες. Μιλούσα πριν από λίγο με ένα γνωστό φίλο, ο οποίος είναι καταρτισμένος στο χώρο. Μου λέει, έχουμε φίλους ανθρώπους. Και το είχα σκεφτεί κι εγώ. Αλλά αυτός μου το είπε στην πράξη. Υπάρχουν άνθρωποι γνώστες του αθλητισμού και των αθλητικών, όπως το αποκαλούμε events, γεγονότων. Ναι. Μία πόλη πρέπει να κάνει στοχευμένες κινήσεις. Mm. Στοχευμένες κινήσεις για να προβληθεί. Σωστά. Θα πρέπει να προβληθεί λοιπόν διαμέσου κάποιων αξώνων, οι οποίοι είναι ο αθλητισμός. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιάσει μια πόλη στη διάρκεια του χρόνου ποια αθλητικά γεγονότα θα προωθήσει. Ενδιάμεσα θα πρέπει να σχεδιάσει τα πολιτιστικά γεγονότα και δρόμενα, ούτως ώστε αυτή η πόλη να μην αδειάζει ποτέ. Και επίσης να προβάλλει ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει με τον αθλητισμό, με τα πανεπιστήμια, και ένα επίσης επόμενο που είναι να κάνει με την κριτική διατροφή, με την ύπαιθρο. Άρα η διασύνδεση των πραγμάτων αυτών θα φέρει αποτέλεσμα. Βέβαια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μία πόλη έχει δύο λόγους ύπαρξης. Ο ένας είναι να κάνει ευτυχισμένους τους πολίτες της και ο δεύτερος, καλός ή κακός, είναι να είναι ανταγωνιστική προς τις άλλες πόλεις. Για να είναι ανταγωνιστική, για να προσελκύσει επισκέπτες, γιατί είναι ένας βασικός πόρος αυτός. Και ανάδειξης και οικονομικούς. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική με τα υπόλοιπα προϊόντα. Τα υπόλοιπα τις υπόλοιπες πόλεις που είναι δίπλα της και μπορεί ή και μακριά της και κάνουν διάφορες άλλες δραστηριότητες. Εμείς έχουμε την τύχη, όπως είπαμε, να είμαστε σε ένα πλεονεκτικό χώρο. Σε ένα μέρος που μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολλές δραστηριότητες. Θα πρέπει να φροντίσουμε
να κατευθυνθούμε σωστά. Με, με τη βοήθεια τεχνοκρατών όμως. Αν περιμένουμε ο κάθε αντιδήμαρχος που θεωρητικά μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει, μπορεί να έχει μια αγάπη για ένα αντικείμενο, να μην έχει γνώμη. Σωστά. Και γνώση. Σωστά. Αν περιμένουμε από αυτόν μόνο να προωθήσει στα επόμενα 5 χρόνια κάποιες ενέργειες ουσιαστικές για τον τόπο, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Άρα βάζετε πρωταρχικό τον παράγοντα τη συλλογικότητα. Ακριβώς. Τη συλλογικότητα και τη σύμπραξη και ανθρώπων που δεν θέλουν να ανακατευθούν με την πολιτική. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι σήμερα, οι περισσότεροι. Πού πάνε να μπλέξει, εξαιτίας, μπράβο. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Πού πάνε να μπλέξει, φίλε. Εξαιτίας του χρόνου που δεν έχουν και εξαιτίας της απαξίωσης του θεσμού, δεν θέλουν να ασχοληθούν. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους ξαναφέρουμε στο να όχι να ασχοληθούν με την πολιτική. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να ασχοληθούν με τον τόπο μας. Κατάλαβα. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα. Για να σηκωθεί ο πολίτης, ο δημότης, από την καρέκλα του για να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, πρέπει να τον εμπνεύσει ο ηγέτης. Είτε λέγεται αντιδήμαρχος, είτε λέγεται δήμαρχος. Εάν αποκτήσει αυτό που λέμε σε παραδέχομαι, πλησιάζεις. Εάν δεν. Ναι. Άρα εξαρτάται υπάρχει... και από το χαρακτήρα των ανθρώπων που θα αναλάβουν τις θέσεις αυτές. Υπάρχει αυτή, διαφάνεια. Ναι. Σήμερα με, το Δημοτικό Συμβούλιο που θα είναι, είπαμε, πολυφωνικό, από όλες τις παρατάξεις, πολύχρωμο, νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία να υπάρξει διαφάνεια. Mm. Να όχι να υπάρξει, θα υπάρξει. Όπως δεν έχω άποψη για τα προηγούμενα, δεν έχω καμιά αμφιβολία για ότι προσπάθησα να κάνω σίγουρα το καλύτερο. Αλλά από τη στιγμή που όλα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τα 90% αν όχι ομόφωνα, γιατί να μην πάρουμε σωστές αποφάσεις και ομόφωνες όταν είναι για το καλό του τόπου μας. Για ποιο λόγο να έχουμε κάποια αντίρρηση γι' αυτό. Θα ήταν χύστερον αν αυτά τα πράγματα που κουβεντιάζετε απόψε τα μεταφέρετε στον Γιάννη τον Κουράκη και στους άλλους συνεργάτες σας, εφόσον βέβαια είστε μεθαύριο η Δημοτική Αρχή και να μπορέσουν αυτά σιγά σιγά να εφαρμοστούν. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσουν με κάτι. Μπορούν να μπουν πολλά μπροστά που να έχουν σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, ο πολιτισμός δεν είναι μόνο η εκδήλωση πολιτιστική. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, πώς πατάς στα σκουπίδια σου, πώς συμπεριφέρεσαι στον δρόμο. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα. Άρα, ο πολιτισμός λοιπόν σε μια πόλη είναι το Α και το Ω. Αυτό που περιγράφεται σε όλα. Και στην υγεία και στον αθλητισμό και στην κοινωνική πρόνοια και παντού. Να είναι όλα αυτά να έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Δηλαδή, να ανεβάζουν το πνευματικό επίπεδο του δημότη. Αυτό εννοείται. Και αυτά που μας στενοχωρούν καθημερινά να σταματήσουν. Μπορούμε να τα διορθώσουμε. Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Έτσι θα πρέπει να αλλάξουμε τους κάδους μας. Έτσι θα πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο γιατί είναι προβλήματα που τα βλέπουμε στην καθημερινότητα και μας στενοχωρούν. Ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο. Το πράσινο. Να αλλάξουμε εμείς. Ναι, αυτά χρειάζονται μικρές παρεμβάσεις. Δεν είναι. Στις μία-δύο προεκλογικές τέτοιες που έχω κάνει, ιδιαίτερα όταν ήμουν στην περιφέρεια, επισκέφτηκα πάρα πολλά μέρη του νησιού μας. Κάτι που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα ήταν το πόσο καλοφτιαγμένα, προσεγμένα είναι τα χωράφια των αγροτών μας. Mm. Το πόσο όμορφα τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα. Κάτι τέτοιο λοιπόν. Σκουπίδια πολύ σπάνια να δείτε. Εάν θα τα δείτε, θα είναι εξαιτίας του ότι δεν προσέξαμε. Γιατί επηρεάζουν τον ίδιο. Αν πάτε στα χωριά, πείτε μου σε ποια χωριά, εγώ δεν ξέρω κανένα που να μην είναι καθαρό το πεζοδρόμιο τους, το δρομάκι τους, να έχει πεταγμένα σκουπίδια. Η ατομική υγιεινή του καθενός στον χώρο του. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι, που έφυγαν από τα χωριά και πήγαν στις πόλεις. Τι άλλαξε λοιπόν και τους έκανε. Άλλαξε ότι χαθήκαν μέσα στο πλήθος. Δεν κατάλαβα. Ήταν θέμα συμπεριφοράς και θέμα δεν ήταν όμως μόνο δικό τους πρόβλημα. Σωστά. Εγώ, πρέπει μια δημοτική να εμπνέει. Ναι, έζησα στα Καμίνια που είναι μια δύσκολη περιοχή. Έτσι, δεν έχει αλλάξει ρούπι. Τίποτα. Τίποτα. Ο πατέρας μου όταν είμαστε μικροί είχε αγοράσει με τις οικονομίες του ο οικοδόμος είχε αγοράσει ένα οικόπεδο. Πού το είχε αγοράσει? Στο ύψωμα στη Γιώφυρο. Όταν μας πήρε με τον αδερφό μου μικρή να μας πάει να μας τα δείξει, μας έδειξε 2-3. Αυτό το οικόπεδο στο ύψωμα στη Γιώφυρο ήταν εκπληκτικό. Είχε θέα, θάλασσα, έβλεπε τα πάντα. Λέμε, πατέρα, εδώ θα πάρουμε.
αποφασίσαμε, μας λέει, πού θέλετε ρε παιδιά, εδώ θα πάμε. Άφησε ο άνθρωπος γύρω-γύρω, έκανε διάφορα. Στην αρχή πήγαιναμε πικνίκ. Εκεί. Για πηγαίνετε τώρα να δείτε. Πώς είναι. Και είναι κρίμα, γιατί εκεί έχει παιδιά μικρά, περπατάνε στους δρόμους. Δεν μπορούν να περπατήσουν στους δρόμους. Πολλά τέτοια παραδείγματα. Φοβερά, που είναι κρίμα. Να σας πω και ένα άλλο. Πριν από κάποιο καιρό είχα πάει σε ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία. Είχα πάει και το γιο μου, το μικρό μου γιο μου και τη σύζυγό μου. Επιστρέφοντας λοιπόν, ήταν κάποια στιγμή σε ένα χωριό η ώρα που επέστρεφαν τα παιδιά από το σχολείο. Βλέπει ο γιος μου λοιπόν, καθόταν στο πίσω κάθισμα 9 ετών, τα παιδάκια να κυκλοφορούν και να είναι πίσω στα σπίτια τους και λέει, μα μπαμπά, αυτά με τα πόδια πάνε. Γιατί τον εντυπωσίασε? Γιατί εμείς δεν τα αφήνουμε να πάνε απέναντι. Γιατί δεν τα αφήνουμε? Ούτε απέναντι. Είχαν όλα πεζοδρόμια όμως. Όλα πεζοδρόμια. Ένα άλλο. Σας έχω πει. Πέρασε ο χρόνος. Λοιπόν, όχι. Πέρασε ο χρόνος. Πρέπει... Ένα άλλο που είχε προκαλέσει εντύπωση στο εξωτερικό ήταν πως φτιάχνουν τα σπίτια. Φτιάχνουν τα πεζοδρόμια πρώτα. Ναι. Και μετά φτιάχνουν τα υπόλοιπα. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Ήταν μια ιδιαίτερη συζήτηση. Μακάρι να είχαμε καιρό να κάνουμε δεύτερη. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα περιμένω μεθαύριο να σας δω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δω να κάνετε αυτές τις προτάσεις και μακάρι και άλλες πολλές. Έχουμε τόσες πολλές. Αν θέλετε, αύριο 8 η ώρα στο Ατλαντής μπορούμε να τα πούμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να καταλαβαίνω ότι οι μέρες είναι δύσκολες για εσάς. Είναι δύσκολες για μας ως υποψήφιους, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες για αυτούς τους καημένους τους ψηφοφόρους, που είναι τόσο σπάνιοι. Φαντάζεστε στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή να τους γενικάνε κάπου 800 ψηφοφόροι για το Δήμο. 100 ψηφοφόροι και πάλι για την περιφέρεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη δεν βρισκόμαστε πιο συχνά. Γιατρέ, καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλα να πάνε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.